Τώρα είμαστε εδώ. Τρομερά. Εξαιρετικά. Έλα, αγάπη Γαβριλίδη. Τι γίνεται, Ρενικό. Έλα, αγάπη Γαβριλίδη. Ποιο είχε κατεβάσει τι φέτε, μην τα κρίσει κάτω από Παναγία που είχε μαγειά. Όχι, Παναγία δεν βρίζουμε. Και θεία και τέτοια. Ρε, εσύ, με αυτό το μικρόφωνο μόνο δηλαδή τώρα. Όχι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Όχι, αγάπη, μη. Άντε, μην τα βγάλω όλα στο μικρόφωνο τώρα. Οπ. Ενώ μη βγάλω όλα στο μικρόφωνο. Έτσι, ναι. Έτσι. Τι γίνεται, ρε Νίκο. Έλα, ρε αγάπη Γαβριλίδου, τι κάνει, ρε τρελά. Πού είσαι, ρε Λάκη. Μην είσαι βλάκι. Άκου το Λάκη. Λάκη γαβάλα σήμερα στο Γιώργο Λιάγκα. Τον είδα σήμερα και ήταν λίγο έξαλλο σε κάποια φάση για το GNTM. Γιατί η Καγιά τη Δευτέρα είπε, λέει, σε μία διαγωνιζόμενη σε κάποια φάση στο τέλος, ότι όλος ο χώρος της μόδας της Ελλάδας έχει στραμμένο το βλέμμα του στο GNTM. Και κάλεσαν τον Λάκη. Χιλιάδες κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει ότι συγκεκριμένα ο χώρος της μόδας όλοι μας παρακολουθούν. Και βγήκε ο Λάκης και ξεκίνησε και τις ειρωνίες. Νίκο, ήταν έξαλλος και αυτά τα σκουπίδια και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν είναι αυτό σοου και δεν έχει να κάνει με μόδα. Επειδή δεν είναι εκεί. Μην είσαι βλάκι. Εντάξει, με κόκκινο καπέλο, μαύρο γυαλί. Άστο. Τζαμαρία γνωστού εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Είναι ωραίος. Γιατί ναι. Δεν τον νοιάζει ρε τίποτα. Εδώ. Τι ωραίο. Να σου πω κάτι. Αυτούς τους τύπους τους βλέπω, να ξέρεις. Που δεν νοιάζει τίποτα. Ναι, είναι μερικοί άνθρωποι. Έχω και μια φίλη τέτοια. Θα σου πω κάτι. Έχω μια φίλη που είναι ρε εσύ, ό,τι και να την κάνεις. Ό,τι και να γίνει. Η Ελισάβετ, πια. Όχι. Δεν λέμε ονόματα. Η Σοφία. Ό,τι και να λέμε. Ωραία. Δεν στα τέτοια. Πες το απλά. Δεν είναι θέμα. Ναι, εντάξει. Δηλαδή σκέψου, εμένα με ξέρεις πόσα χρόνια. Ξέρεις ότι είμαι. 6-7 χρόνια. Ναι, πεθαίνω από το άγχος, ρε παιδί. Μπορώ να αγχωθώ και για τα 5 λεπτά. Λίγο, ναι. Αυτή είναι το αντίθετο. Δεν αγχώνεται για τίποτα, ρε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τυχεροί. Παυλιουτσένκο, Βασάκαρη 2-1. Γιατί μου χαλάς αυτό που λέω και είναι και σημαντικό. Να σου πω κάτι, ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Ανοίγω θέμα συζήτησης! Και εγώ ανοίγω, έχω εγώ εδώ πέρα θέμα συζήτησης μπροστά που σπαρθαράει. Τι θα πεις πάλι. Επικαιρότητα πάντα. Απλά να σου πω το εξής. Αν είχα και εγώ τα λεφτά που είχε ο Καβαλάς. Δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, ρε. Έχει να κάνει και με τα λεφτά. Σου λέω, φίλοι μου! Τι δεν είναι. Έχει να κάνει με τα λεφτά, είναι χαρακτήρες. Τι κάνει η φιλοσοφία, τι έγινε. Δεν είναι λόγια τη Σοφία. Σε χαρτόκουτο. Δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με προσωπικότητα. Όχι, προσωπικότητα είναι. Είναι γνωστό και ω στα. Ναι, ζουμός, ναι. Γιατί να μην είμαι εσύ ως άνθρωπος, ρε, να με νοιάζει τίποτα. Γιατί εμείς έχουμε ένα δημιουργικό άγχος, αγάπη Γαβριλίδη. Εγώ εμένα δεν είναι δημιουργικό το άγχος μου. Πιστεύω ότι πολλές φορές είναι. Όχι, εμένα δεν είναι. Εντάξει, κάποιες φορές σίγουρα δεν θα είναι. Εμένα εσύ το άγχος μου είναι. Μου βγήκε ξανά στα 25. Ναι. Δεν είμαι ακόμα. Ναι. Το άγχος που είχα στα 18 στην τρίτη ηλικίου και δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Δηλαδή. Ναι, το παθαίνω, μη γελάς. Ναι. Έχει κανένα χρόνο. Έχει κανένα χρόνο. Ναι. Το παθαίνω συνέχεια. Μάλιστα. 2-3 φορές την εβδομάδα σίγουρα. Σαν χάπι. Είμαι. Σαν χάπι, λέω, το παίρνεις. Ρε φίλε, το σου πες λίγο ποια εκπομπή είναι. Πες ποια εκπομπή είναι. Γιατί ρε φίλε, ξέρουμε ποια εκπομπή είναι. Ακόμα δεν μάθαμε. Είναι η εκπομπή η Αγάπη και ο Νίκος. Ο Νίκος και η Αγάπη, εντάξει. Ο Νίκος και η Αγάπη. Η Αγάπη και ο Νίκος, ο Νίκος και η Αγάπη, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Αλλιώς είναι η εκπομπή No Name, αλλιώς είναι η εκπομπή YOLO, αλλιώς είναι η εκπομπή. Σαν το σκύλο με τη γάτα που λέει ο Χρύσανθος. Αλλιώς είναι η εκπομπή. Η εκπομπούλα μου. Η εκπομπούλα μου. Ναι, η εκπομπούλα μου. Η εκπομπούλα μου. Η εκπομπή Λάκη, κυρίες και κύριοι. Πώς είναι το πρωινό μου. Δεν μου άρεσε αυτό. Η εκπομπούλα μου. Αχ, ένα μωρό. Αχ, ένα μωράκι. Αχ, μωρέ, ξύπνησε το φίλτρο της μάνας. Αχ, μωρέ, τι γλυκό. Ξέρεις τι συγκινούμε με αυτά, ε. Αχ, μωρέ. Ναι, λένε Νίκο, είναι μωράκια. Αχ, μωρέ, γλυκούλη. Κοίτα το με τον παππού. Αχ, μωρέ. Έδες λίγο. Όχι, εμένα δες λίγο. Τι είναι αυτό. Κοιμάσαι και όρθιος, ρε. Κάτι. Δάκρυσες. Ήταν αυτό, ήταν η κίνηση ότι βάζω το πιστόλι στον κορόταφο και αυτοκτονώ. Δηλαδή, να το δείτε. Το παιδί έχει πρόβλημα. Λοιπόν, 287 και 38 άρκια, ανοίγουμε γραμμές ελεύθερα. Όποτε θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο. Κάτσε, ρε. Λέμε ότι είναι χτες γραμμές, όποτε θέλουν, καλούνε. Παιδιά, αυτό το μικρόφωνο. Έχει μια καθοδική τάση, δεν ξέρω. Μάλιστα. Σου συμβαίνει και εσένα να το κάθεσαι εδώ ή μόνο σε μένα γίνεται. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τι δεν ξέρει, πριν εδώ καθόσουνα. Όχι, καλά μου ήταν εμένα. Τι γίνεται. Το έχω μάλλον πολύ χαμηλά. Τέλος. Μάλλον το έχει πολύ χαμηλά. Έχω καυτό θέμα μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Μην με απογοητεύσει, παρακαλώ. Δεν σε απογοητεύω γιατί είναι επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Εντάξει? Ναι, μην με απογοητεύσει γιατί δεν. Και πρέπει να την αναφέρω. Για πες, ρε. Γιατί μου ζήτησε ο κόσμο να την αναφέρω. Θεσσαλονίκη λέει.
Εντάξει, αχ, μη μου πεις για τον τέτοιον, για τον παππού στο λεωφορείο. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, είναι, όχι, είναι δεν επικαιρότητα. Θέλω, δεν θέλω, δεν είναι επικαιρότητα, είναι το μεσημέρι. Έχει φεστιβάλ. Δεν φεστιβάλ. Θέλω. Δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι θέμα το σύντισμα αυτό. Είναι, γιατί? Είναι, δεν θέλω. Δεν μπορώ να το καταγράψω. Είναι τραγικό, δεν θέλω, είναι, θέλω να θέλω, δεν να, θέλω να καταγράψω την τραγικότητά του. Άκου λίγο, για τον ΟΑΣΤ και τα προβλήματά του μιλάει το πρωί ο Μπάμπης Μπαντονίδης. Ένας 65χρονος αυνανιζόταν μπροστά σε κοπέλες. Oh. Στη γραμμή 57. Εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει και τα λεωφορεία αριθμούς και τα έχω χάσει επειδή χρόνια τα χρησιμοποιήσω. Το 57 το παίρνει ο Μοσχοβίτης για να πάει παλιά ασβεστοχώρη. Ρεπορτάζ τώρα, θα τον πάρει τηλέφωνο να βγει. Παλιά εντάξει, είπαμε. Ο άνδρας άρχισε να αυνανίζεται και πριν οι κοπέλες προλάβουν να αντιδράσουν, ολοκλήρωσε την αδιαστική του πράξη. Πότε είναι αδιαστικό, εντάξει, μιλάμε ό,τι θέλουμε. Το γράφει έτσι το ρεπορτάζ. Στο χέρι, ναι, στο χέρι της μιας κοπέλας συστάσει εργατικές κατοικίες στο δόλο καθά. Δηλαδή, σε βγαίνει μια ιδέα κάποια βέβαια. Γι' αυτό σου λέω μην το λες. Γι' αυτό δεν παίρνω το λεωφορείο. Γι' αυτό επειδή είναι κάτι αδιαστικό και είναι. Δεν θέλω να πω. Μην το λες ρε φίλε, ας το να περάσει. Ρε το γίγαντα. Και μετά μου λέτε γιατί κυκλοφορώ με ταξί. Άντε. Καλά και με τους ταξιτζίδες δεν γίνεται λίγα. Τι λες μωρέ, πού ζούμε, στον Bronx είμαστε. Φυσικά στον Bronx. Μπορεί να είναι στη γραμμή τώρα ένας επιβάτης του 57. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι γίνεται. Καλά ρε Νίκο. Πω, μεριάτικα. Τι μυαλά κουβαλάτε για μόνο. Με τρελαίνεις ώρες ώρες ρε φίλε. Ποιος. Τρώμε, άλλοι τρώνε, είδες, άλλοι παιδιά ακούνε. Δηλαδή εγώ το μυαλό βάζω να δουλέψει λίγο ρε. Άντε ρε Νίκο δηλαδή. Παιδιά είναι είδηση κανονικά. Δεν παρακαλώ ρε φίλε, όχι μην το συζητάς καθόλου, άσε τώρα. Είναι σε χαμερό. Και μην δώσεις το φέστιβαλ. Μπες και διάβασα από το Pornhub τότε. Τροπή. Χοντρό. Πώς ρε φίλε τώρα μαζί. Χοντρό. Αλλάξτε λίγο. Χοντρό, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Προχθές πέταξες μια επικών διαστάσεων μπαρούφα στον αέρα, ναι, αλλά ναι. Δεν είχες αέρα να σε βγω να σου το πω. Ποιος είναι? Δηλαδή αυτοί που λένε ότι η Ξάνθη είναι παράρτημα είναι όλη η Ελλάδα, αλλά επειδή για τον Άρη το λέει ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν μετράει αυτό φίλε. Πέστα. Δεν με λες? Έλα. Έχεις δει να διαβάσεις κανένα σχόλιο από αεξίδες κάτω από τα άρθρα τους? Κανένα σχόλιο τα βλέπω, από αθηναϊκών που τα βλέπω. Γελάνε, έχεις δει να διαβάσεις? Τα βλέπω φίλε, μην αγχώνεσαι, δεν είναι πάρα πολλά. Πάνε, λοιπόν. Δεν είναι το ίδιο, δεν όχι δεν είναι το ίδιο. Δεν σας λέει μόνο ΠΑΟΚ παράρτημα φίλε. Ναι, ναι. Όλη η Ελλάδα σας λέει. Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. Καλά, δύσκολα, ξεδύσκολα με μετά λες εμένα. Εγώ διαβάζω όλα τα άρθρα σε όλα τα site. Δύσκολα. Τι με λες τώρα εμένα δύσκολα. Δύσκολα. Ποιος είναι ο Αποστόλης είναι. Καλά. Κάτσε ρε Αποστόλη, ποιο ήρεμο σε θυμάμαι τα πρωινά. Τι έγινε τώρα, τι έπαθες. Τον έβγαλε τώρα. Όχι, ρε φίλε, καταρχήν με γύρισε στα μυαλά με αυτή τη χαζομάρα με τον ΟΑΣ. Από εκεί ξεκίνησε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στο μαγευτικό Λονδίνο. Πάμε παρακάτω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε να κάνουμε την νίκη με τη Λαμία, να τελειώνουμε. Με το παράδειγμα της ΑΕΚ, να τα λέμε αυτά. Δεν λένε κάποιοι. Παράδειγμα τώρα να σε πω την αλήθεια, κοίταξε Νίκο, άκουσε να σε πω φίλε. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα έχει 2-3 ομάδες οι οποίες είναι λίγο πιο δυνατές από τις άλλες και οι υπόλοιποι προσπαθούν να επιβιώσουν προσκολλημένοι είτε στον έναν είτε στον άλλον. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει με κάποιον καλό ταραβέρι. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις ότι ο ΟΦ έχει καλό ταραβέρι με την ΑΕΚ. Πλέον. Με την ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή να σου πω ότι η Ξάνθη δεν έχει καλό ταραβέρι με τον ΠΑΟΚ. Ξέρετε να σου πω. Η Ξάνθη ο Βόλος. Ή ότι έτσι έχετε καλό ταραβέρι με τον Ολυμπιακό. Ξάνθη ο Βόλος, η Λάρισα, Πανετολικός. Καλά, παιδιά, δεν έχει νόημα να την κάνουμε. Ξάνθη ο Βόλος, η Λάρισα, ναι. Εντάξει, οκ. Άμα ξεκινήσει, ο Έλληνα λέει τα δικά του, ο Έλληνα λέει τα δικά του. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο επιβιώνει μέσα από συμμαχίες. Και είναι λογικό επίσης. Έτσι είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Εγώ δεν σου ναι, λέω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι έτσι είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο. Τι να κάνουμε. Ανάποδα. Και πρόσεξε, και εγώ σου λέω ότι αυτή τη δομή την έχει βάλει ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά τα οποία έκανε. Και είναι μια πετυχημένη συνταγή την οποία συνεχίζουν οι επόμενοι. Φυσικά. Εννοείται αυτό. Ακριβώς. Και μην νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός επειδή τώρα ξαφνικά έρθει ο ΠΑΟΚ δεν έχει και καθόλου δυνάμεις και είναι το καημένο το προβατάκι που πάει σε σφαγή. Καλά, δεν σου, σου πω ότι είναι και αθώοι, μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Γιατί στα χρόνια της εξυγείας που κοροϊδεύουν, τα σφυρίγματα που έχει πάρει ο Γάβρος, φίλε. Φίλε, πριν 10 μέρες ο Τζοβάρας ήρθε στο Βικελίδης, είδαμε όλοι τι έγινε. Τώρα τι συζητάμε τώρα. Απλά τους συμφέρει σε αυτή τη φάση να παίζουν το θύμα και να μπορούν εκπληκτικό να βγουν. Εκπληκτικό χειρουργείο. Τρομερό. 5 χρόνια που κάνω μεταδόσεις του Άρη δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαιτησία. Σε εμάς τα αγάπη, για πες μου κορίτσι μου, σε ρωτήσω δύο πραγματάκια. Οπα. Ο Στόχ τελειώνει από τον Πάο να παίξει. Ο Στόχ ετοιμάζεται να παίξει. Είναι ανεβασμένος στην τελευταία. Μάλιστα να παίξει. Ο Λάμπρου ψάχνει για ομάδα ή θα παίξει κανονικά στον Πάο και αυτός κάποια στιγμή. Για τον Λάμπρου είναι άλλη ιστορία νομίζω.
Άμα είναι άλλη ιστορία, πες μας δύο κουβέντες όμως. Όχι, εννοώ, η αγάπη είναι άλλη ιστορία. Γιατί δεν παίρνει ευκαιρίες αυτό το παιδί. Είναι άλλη ιστορία, γιατί για τον Στοχ, όντως βγαίνει τις τελευταίες ημέρες από την ομάδα ότι είναι καλά, είναι ανεβασμένος και σωματικά πλέον είναι καλά. Και είναι δηλαδή, έχουμε έναν Λιμιό και έχουμε και έναν για μένα εισάξιο του Λιμιό από την άλλη πλευρά και τον έχουμε χαντακώσει. Αυτό δεν ήταν τώρα, καλά, εντάξει. Ρε, εσύ όμως ο Στοχ. Δεν ήταν καλά. Τι να γίνει δηλαδή. Και σωματικά άστο δεν ήταν Στοχ, καλά. Ρε, πήγα στο Λάμπρο, άστο το Στοχ. Σου λέω, έχουμε έναν Λιμιό από τα δεξιά και έχουμε και έναν Λιμιό από τα αριστερά. Και τον έχει φάει το μαύρο χώμα, ρε εσύ. Τι λες τώρα. Κοίτα, σε αυτό νομίζω ότι πάντα κάτι βλέπει. Κάτι βλέπει ο Φερέιρα. Δεν μπορεί να μην βλέπει μπροστά του. Και δεν μπορεί να μην δεν έβλεπε και ο Λουτσέσκου, που δεν ήταν θετικός στην επιστροφή. Απλά επειδή μπαίνουμε σε μια εποχή όπου η εθνική Ελλάδος θα βασιστεί σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ας φροντίσουμε να μην αποκλείσουμε μόνοι μας το μέλλον μας. Σε αυτό έχεις γιατί δίκιο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να σκέφτεσαι μόνο έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να σκέφτεσαι μόνο έτσι, ρε εσύ. Αλλά όταν βλέπω την εικόνα του Μπίσεσβαρ, αυτή την νυχτρή εικόνα εδώ και 1,5 μήνα. Μαζί σου. Μαζί μου στο ένα, μαζί μου στο άλλο, δεν γίνεται δουλειά. Σου λέω για το Λάμπρου, δεν έχω ακούσει κάτι σαν αυτό το Στοχ. Ότι ανεβαίνει και είναι καλά. Οκ, okay, είναι σταθερά καλά. Και κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Αυτά τα χειροκροτήματα και τα χαζοχαρούμενα του Σαββίδη με τον Παυλίδη έχουν καμιά μεταγραφική βάση ή είναι, να είχαμε να λέγαμε. Αρχικά συνδέεται με τον Πόντα από ό,τι κατάλαβα. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι όμως. Γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε έτσι. Τώρα δεις το άσχετο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, και αποθέωση. Και επειδή είναι γνωστό ότι ο Σαββίδης ο μικρός παίζει Champions League Manager, γι' αυτό ρωτάμε πλέον. Έχουμε τον είχαμε δει γιατί είχαμε παίξει και φιλικό το καλοκαίρι. Ήταν αντίπαλος. Ναι. Άντε, σας χαιρετάω, να είστε καλά. Γεια σου, Αποστόλη, να είσαι καλά. Τρομερά πράγματα. Έτσι, Νίκο. Γιατί δεν την ευκαιρία στο Λάμπρο. Καλά, τι με έκανε, σιγά και εσύ. Του Λάμπρου το θέμα είναι σύνθετο εσύ. Δεν είναι όπως το Στοχ. Σου λέω, το Στοχ ξέραμε ότι θέλει χρόνο. Στο Λάμπρου δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα. Ο Στοχ τι είχε τόσο καιρό και δεν. Ο Στοχ είναι ένα κορμί το οποίο θέλει χρόνο. Δεν είναι ο παίκτης. Ένα κορμί βασανισμένο θα λέγαμε δηλαδή. Δεν είναι ο παίκτης που θα φορτσάρει από την προετοιμασία. Ξέραμε ότι θέλει χρόνο. Τώρα τελευταία λέγεται, γιατί δεν είμαστε προφανώς μέσα στις προπονήσεις, ότι είναι ανεβασμένο. Μιλάτε όμως με τους ανθρώπους που είναι στοχοί. Αυτό μεταφέρω, ότι είναι καλά. Ναι. Και ότι έχει πιθανότητα σιγά σιγά να μπει στο rotation. Με ποιο μίλησε, με το Στοχ. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Με τη γυναίκα του, η οποία δήλωσε σήμερα στην Τουρκία, λέει ότι πήγανε για ψώνια το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο στο ρεπό. Πού πήγανε για ψώνια? Στην Τουρκία. Και λέει, μου αρέσει να έρχομαι, λέει, εδώ για ψώνια. Είπε η σύζυγος στους Τούρκους ότι ήρθαμε εδώ για ψώνια. Γιατί, λοιπόν, γιατί είναι πιο φθηνά. Γιατί έχει ανάγκη, κυρία Στόχα, ας πούμε. Και γιατί, λέει, εδώ με γνωρίζουν και μου είναι πιο εύκολο να ψωνίζω σε πολυτελή καταστήματα. Δηλαδή, σου λέει, είναι η κυρία Στόχ, θα τη βάλουμε στο δωμάτιο του Πριβέρε, παιδί μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή, περίμενε. Εμείς σκεφτόμαστε να πάμε από την Περαία στο κέντρο για να πάμε πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια. Καλά, έβλεπε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε, δεν πήγε στο Μιλάνο. Και πάλι, ρε αγάπη, και δεν κατάλαβε τη μισκή τι έχει. Είναι πιο φθηνά! Είναι πιο φθηνή, λέει, κυρία Στόχ. Είναι πιο φθηνή, δηλαδή, η Κωνσταντινούπολη από την Τσιμισκή. Στην Τσιμισκή όμως δεν την ξέρουνε και δεν την πάνε στο πριβέ δωμάτιο προφανώς. Στα πολυτελή καταστήματα που λέει η κυρία Στοχ. Κάτσε, κυρία Στοχ, τώρα περίμενα. Άμα γουστάρεις πριβέ δωμάτιο για να. Σου λέει ότι εδώ με ξέρεις. Γιατί ξέρεις αυτά τα μεγάλα καταστήματα. Πού είναι η γυναίκα? Σλοβακία. Σλοβακία. Τύπου Χάροντς που έχει στο Λονδίνο, στην Αθήνα λέω. Στην Αγγλία. Έχουν ένα χώρο που πάνε εκεί πιο. Ποιο τι? Οι πιο αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που είναι πριβέ. Και σε ετοιμάζουν αυτοί κάποιες επιλογές. Πα εκεί τα δοκιμάζεις, πίνεις σαμπάνια τέτοια. Έχω δει βιντεάκια. Αυτή τέτοιο πράγμα ήθελε. Για τη Σλοβακία δηλαδή τώρα ήθελε πριβέ δωμάτιο. Καλά, ο Στοχ έχει παίξει, η Τσεχία έχει παίξει, η Τουρκία ήταν μαζί του. Έχει ζήσει ρε παιδί μου, δεν ήρθε η Ελλάδα πρώτη φορά. Ο δικός της, ο βίος, ο πρώτερος δηλαδή τι ήταν, μέσα σαμπάνιες και σαν πριβέ δωμάτια. Πολεμάς, κυρία Στοχ. Να δοκιμάζει τέτοια. Δεν ξέρω τι. Αν όντως είναι από πλούσια οικογένεια και έχει μεγαλώσει έτσι και είναι μαθημένη έτσι. Ρε Νίκο, και να μην είναι από πλούσια οικογένεια, δεν έχεις δει στις σύζυγους ποδοσφαιριστών πώς συμπεριφέρονται πλέον. Για μένα τραγικό. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι, όχι, όχι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμουνα. Καλά, εσύ άστο, εσύ είσαι μια άλλη κατηγορία από μόνη σου. Να σου πω κάτι όμως. Γιατί να το παραδέχεσαι. Εσύ πιάνεις ένα ευρώ στα χέρια σου και σκέφτεσαι κατευθείαν τρόπους να το ξοδέψεις. Δεν θα βλέπα κανέναν. Θα ήμουν πιο αχώνευτη, πιστεύω. Δεν θα μιλούσε κανέναν. Ούτε καλημέρα, τίποτα. Εντάξει, Νίκο, άμα δεν με συμπαθείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, σε συμπαθώ, απλά ο ρισόγκης μου σπάς τα νεύρα. Εσύ, άλλοι δεν με συμπαθούν. Έχει πάρει ταυτή μου ότι κάποιοι με λένε ξινή. Ξινή δεν είσαι, όχι. Παιδιά, εγώ επιβεβαιώνω. Πέφτει πάλι το μικρόφωνο. Την αγάπη την ξέρω, όποτε λέγονται αλήθειες. Την αγάπη την ξέρω 7 χρόνια. Ξινή δεν ήταν ποτέ. 7 χρόνια είναι. Πόσο είναι? Εγώ είμαι 25. 6 χρόνια, πόσο είναι? Τέλος πάντων. Απλά ώρες είναι σε μια φάση, ρε παιδί μου, που δεν θες να τη μιλάς ούτε στο τηλέφωνο. Όχι να τη δεις, ας πούμε, από κοντά.
Εντάξει, άστο, εκείνο είναι εννοείται, όχι. Αλλά τη βλέπεις ότι χτυπάει το κινητό σας, με βγάζει αγάπη Γαβριλίδη, με ένα πράσινο φόντο από πίσω στο κινητό μου. Δεν ξέρω για ποιο γιατί λόγο. Γιατί πράσινο. Δεν ξέρω, σε κάθε έναν βγάζει διαφορετικό. Και μένα βγάζει πράσινο. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Τι πράσινο. Εντάξει, που είναι φάση, παιδί μου, που η αγάπη, επειδή είναι ένας άνθρωπος ή του ύψους ή του βάθους, και η αγάπη Γαβριλίδη. Είναι κυκλοθυμική αρκετά. Εκεί που είμαι καλά, μπορώ να μην είμαι. Η αγάπη ή θα πάσει από υπέρ με τριέτσι αυτοπεποίθηση. Εντάξει, και θα νομίζει ότι είναι η Όλγα Τρέμι, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης. Η Έλλη Στάι θέλω. Η Έλλη Στάι, ωραία. Η Έλλη Στάι, ρε παιδί μου. Η Ελεονόρα Μελέτη. Όχι, 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 η Έλλη Στάι. Η Έλλη Στάι, ωραία. Η τέτοια, η Ηλία Κουντουριώτη. Όχι, όχι, η Έλλη Στάι. Ούτε, λοιπόν. Χριστίνα Βραχάλη. Βλέπεις Νόβα. Οτέ. Οτέ. Πώς την πετσόκοψε έτσι. Πώς την πετσόκοψε έτσι. Που τη στείλανε μήνυμα από το γνωστό καφενέ που υπάρχει στο Facebook και το είδα inbox και τη λέει: Μπες λέει στον καφενέ και θα κόψω λέει μπες και το τηλέφωνο τέλει. Λοιπόν, εντάξει, και όταν είναι σε αυτή τη φάση αγάπη, ρε παιδί μου, και όταν την ανεβάζετε και εσεί ψυχολογικά, α πούμε, εντάξει, έτσι στέλνετε κάτι μηνύματα, εσεί οι γνωστοί αλλιάγνε, α πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, αγάπη είσαι καλύτερη. Καμία σχέση, οκ. Okay. Αγάπη είσαι κορυφαία, α πούμε. Ναι, 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 παρακάτω. Γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν είναι στα κάτω τη εντελώ, γιατί δεν υπάρχει μέση κατάσταση, είναι σαν έναν υπεράσπιστο κουτάβι. Το οποίο δηλαδή, όσο και αν σου έχει σπάσει τα νεύρα νωρίτερα, δεν μπορεί να μην πα να δείξει λίγη στοργή σε αυτό το κορίτσι και να πει αγάπη μου, τι έγινε. Πε μου, τι έπατε, ποιο σε πείραξε. Εξήγησέ μα λίγο τι γίνεται. Ναι. Η ανάλυση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ανάλυση... Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που μπορεί να γίνουν. Ψυχογράφημα, Νίκο Παπαδόπουλου. Ψυχογράφημα. Πω, πω, πω. Ψυχογράφημα. Βεβαίως. Χθες είχα μια άλλη πολύ ωραία ανάλυση. Τι. Μην είσαι λάκι, πες το. Μην είσαι βλάκι, άκου το λάκι. Αυτά πρέπει να τα πληρώνουν εξτρά. Αυτή που τη βάλατε διαφήμιση. Και εξτρά στις τσέπες μας. Όχι μέσα. Λοιπόν. Ναι, μην είσαι βλάκι, έλα. Μου έχουν πει χθες τον ελληνικό. Κόψου μόνο σου. Κόψου, ρε παιδί μου, κόψου μόνο σου. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται να το πει αυτό το πράγμα, ειλικρινά το κάθε να σου πούνε ελληνικό. 100%. Γιατί ελληνικό. Υπάρχει μια οικογενειακή μας φίλη. Πω, ναι. Κυρία Πόπη, βεβαίως. Χαιρετίσματα. Γεια σα, κυρία Πόπη. Λοιπόν, γεια σας, ναι. Εντάξει, η οποία είναι, ρε παιδί μου, τζιμάνι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. 9 στα 10 βγαίνουν, σου λέω τώρα. Ρε, αλήθεια, χρόνια μου λέει Φλιτζάνι. Δεν έχει, δεν. Ναι. Έρχεται σπίτι, ρε παιδί μου, κτλ. Πήγα ένα καφέ, α πούμε, πάνω, ας πούμε, με τη μάνα μου. Ήταν πάνω, ανέβηκα και εγώ πάνω να δω τι γίνεται, κτλ. Από πάρα και τα λοιπά, κουλουπού. Επειδή τώρα πλέον που φθινοποριάζει, ο πρώτος καφές του Νίκου Παπαδόπουλου είναι ελληνικό. Εν τω μεταξύ, όση ώρα εγώ μιλάω. Όχι, παραγγέλνετε. Καλύτσο 2-3-10-2-87-3 οχτάρια ανοιχτέ. Συγγραμμέ ανοιχτέ. Ανοιχτέ, γραμμέ. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι εδώ για εσά, έτσι. Ναι, απλά. Έλα. Εντάξει, τα αθλητικά αφήστε τα λίγο. Είπαμε αυτή η ώρα θα είναι λίγο μη αθλητική. Λοιπόν, και λέω, κάτσε σφαίρο το Φλιτζάνι, λέω να μου το πει. Και έβγαλε πραγματάκια. Α δούμε τώρα αν θελοποιηθούν. Βρίσκει όμω πράγματα. Κάτσε, Ρενικό, δηλαδή. Μα έκανε όλο τον πρόλογο για να μην μα πει τι πει. Δεν μπορώ να τα πω όλα τώρα, εντάξει. Πε ένα, ρε παιδί μου, ένα. Κάτι, ένα μικρό. Λεφτά δεν είναι πουθενά. Ναι. Μπορώ να επιβεβαιώσω. Πιστεύω. Τη λέω ναι. Άλλο. Άλλο, άλλο. Τι άλλο. Λέει δρόμο, βλέπω δρόμο, λέει δρόμο θα κάνει. Τι εννοεί δηλαδή, σε τι τομέα. Ο δρόμο, ρε παιδί μου, σου Φλιτζάνι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγει και θα περπατά. Μην το μεταφράσει. Ο δρόμο, ρε παιδί μου, θα κάνει μια πόστα. Θα καλύψει μια πόστα. Θα πα ένα ταξίδι. Λέω θα πάω σε διάνη την κυρία Κινάτ. Αυτό θεωρείται ταξίδι του, το βρήκαμε. Δρόμο είναι, λέει δρόμο. Ναι, βλέπω ένα ωμέγα. Το ωμέγα λέει είναι επιτυχία. Κατάλαβες. Τέτοια πράγματα. Εντάξει, που για το χαβαλέ το κάνουμε περισσότερο. Δεν είναι ότι προχωράμε βάσει του Φλιτζανιού. Αλλά βρήκε και άλλα πράγματα. Ναι. Ναι, τα άλλα δεν μπορώ να τα πω. Δεν κάνω. Είναι γιατί μπορεί να μην βγουνε. Όχι, γιατί είναι πιο προσωπικές πληροφορίες. Τι σου είπε, Νίκο, η κυρία. Δεν μπορώ. Ένα κορίτσι μου λέει, μαζί του λέει, κάνεις κάτι κάθε μέρα. Σιγά μην σου είπε και ότι, αχ, Νίκο, είσαι 1,70. Άσε με, Νίκο. Τι 1,70, 1,72. Μην μου τρως πόντους. 1,82. Όταν πήγα στρατό το. Εγώ πώς σήμερα 60 και είμαστε το ίδιο περίπου, ρε. Όταν πήγα στο στρατό. Για μένα γιατί με κόβετε όλοι και εσείς ανεβάζετε σε αυτούς. Έχεις μετρηθεί ποτέ. Ναι, είμαι ένα 59 πριν πόσο καιρό μετρήθηκες. Πριν ένα χρόνο με βγάλε ένα 59, λες να βάλα 5-6 πόντους. Όχι, δεν νομίζω, δύσκολα. Όταν πήγα στρατό, νόμιζα ότι ήμουν 1,70. Κάποιοι λέγανε ότι είμαι και πιο χαμηλά, αλλά δεν έδινα σημασία. Εγώ με αυτούς είμαι. Όταν πας στρατό, ρε παιδί μου, δίνεσαι εντελώς και σε εξετάζουν οι γιατροί, σε μετράνε, ρε παιδί μου κτλ. Όχι εντελώς, ρε αγάπη, φοράς το σόρχο. Α, είπα κι εγώ. Όχι, δεν είσαι. Μου λες εντελώς. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και με βάλανε, ρε παιδί μου, μεταξύ άλλων τσεκάρανε, ρε παιδί μου, να δουν ότι είσαι αριθμημελής και τα λοιπά. Ότι από κάτω. Τι λέει, ναι. Κανονικά. Τσεκάρουν και αυτό, να δουν ότι είσαι εντάξει. Γιατί άμα έχεις ένα. Άσε με, δεν με νοιάζει, θέλω να σου πω παρακάτω. Και με μετρήσαν και λέει 1,72.
Σου βάλα λίγο παραπάνω μάλλον. Και εγώ βγήκα από εκεί μέσα. Στήθος έξω. Ξύλωσα. Περιφάγια. Μαμά, είμαι 1,72. Εντάξει, εξαιρετικά. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι, εκεί ήμουν 1,72. Να πάω και εγώ στρατό, θα μου βγάλουν 65. Δεν χρειάζεται να πάω στο κρατό, αλλά και σε μετρήσει κάποιο. Μα δεν είμαι 65, όπως και εσύ δεν είσαι. Τα παιδιά που κάνουν δουλειά σαν έχουν κανένα μέτρο. Εφορά τα παπούτσια τώρα σήμερα δεν. Τι παπούτσια φορά, δεν σηκώσει. Μπορεί να σηκώσει πόδι. Ελά λίγο ακόμα, έχει την οθόνη κακά. Να ρε Νίκο, τι θες δηλαδή, εντάξει. Μια χαρά παπούτσια δεν έχει πολύ από κάτω. Δεν έχει ρε, μισό στρέμα τέτοιο έχει. Ωραία, βγάλε παπούτσια να σε μετρήσουμε. Εντάξει, είναι challenge. Θα σα ενημερώσουμε μόλι επιστρέψουμε το break. Προκαλώ λοιπόν. FM καιρών τα μηνύματά σα στο 54526, φυσικά μην το ξεχνάτε. 2-3-10-287-3-8 ανοιχτέ και οι γραμμέ για να επικοινωνείτε με την εκπομπή που δεν έχει ακόμα όνομα και δεν βλέπω να αποκτάει κιόλα. Την εκπομπούλα. Την εκπομπούλα μου, τη δικιά μου. Την εκπομπούλα μου. Αυτή την εκπομπούλα. Τη δικιά μου. Αύριο που θα είναι και τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Θα δώσουμε. Εκπομπή, ναι. Μη σταχωρήσει τόσο πολύ, γιατί. Ναι. Τα κλάματα καινούριο χαλί κάτω. Ναι. Δεν βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε και στοιχηματικές μας προβλέψεις, θα καθιερώσουμε βεβαίως για το παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Δέχομαι. Εντάξει, εδώ πέρα. Είμαι ανοιχτή σε προκλήσεις. Έχω αγάπη Γαβριλίδου που σε φόρμα δεν είναι. Έχω ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο. Ιούλιο. Ποιο έτος. Ιούλιο νομίζω. Τώρα είναι τον Ιούλιο. Α. Πες. Τώρα είναι τρεις μήνες. Δεν είμαι. Αλλά. Okay. Έχει τρεις μήνες να πάρει αυτό το στοίχημα. Ναι. Έκανα διάλειμμα όμως. Το Σεπτέμβρη σχεδόν δεν έπαιξα καθόλου. Μία μέρα. Όχι, ρε, σχεδόν καθόλου. Τώρα που ξανά έπαιξα, πάλι τα χάσα. Αυτά είναι ένα. Έχεις δηλαδή κάτι σίγουρο τώρα για τα μάτια του Σαββατοκύριακου? Θα τα πω αύριο. Θα τα κρατήσω τελευταία στιγμή. Ξάνθη Άρης μόνο, πες μου. Πες λίγο εκείνη την πρόβλεψη που είχα κάνει όμως στο. Ποια? Στο Πάο Καρις πέρσι με Βιερίνια που πήρα τα 170 πόσο είχα πάρει με του Βιερίνια στο τέκτος περιοχής. Το θυμάσαι? Με την περσινή πρόβλεψη θα πάμε δηλαδή τώρα. Ναι, εκείνο είναι ο οδηγός. Γιατί τότε ήταν η καλή μου η τελευταία πρόβλεψη. Άρα τότε πληρώθηκες τελευταία φορά. Όχι, ρε, πληρώθηκα για τον Ιούνιο και Ιούλιο. Είχα. Και τώρα. Μέρεσε, και μπάσκετ πήρα. Και μπάσκετ. Από το παγκόσμιο, ναι. Παίζει μπάσκετ. Μη σου πω ότι πιο πολύ κέρδες από πέρσι, ειδικά από το NBA. Ναι, το πιο εύκολο από όλα ήταν. Το NBA. Είναι αίρεση. Σιγάρε, Νίκο. Στο ποδόσφαιρο δεν. Δεν, ε. Λίγα πράγματα. Όχι, συνέχεια χάνω ένα παιχνίδι. Με δανεικά ζούμε και τέτοια. Συνέχεια χάνω ένα παιχνίδι. Ψάχνω ψηλά να μπω να. Αδερφέ, έχεις ένα ευρώ. Αδερφέ, έχεις ένα ευρώ. Για να πάω στο διάλειμμα. Το μεγαλύτερο λάθος και θα πάμε στο break σε αυτές τις περιπτώσεις όταν παίζεις ίντερνετικά είναι να συνδέσεις το λογαριασμό σου με το λογαριασμό της τράπεζας. Εκείνη η ζημιά. Τι θα κάνεις, θα παίρνεις PaySafe κάθε φορά. Όχι, εγώ λογαριασμό έχω. Γι' αυτό. Και τραβάω συνέχεια. Γι' αυτό, επειδή τραβά συνέχεια κάποιοι. Ένα μήνα δεν σου είχα πει που πήρα τον αναλυτικό της τράπεζας και είδα ότι ήταν όλα στο στοίχημα. Είχε στοίχημα, 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 στοίχημα. Λέω τι γίνεται, εσύ. Χαμό! Όλα ήταν στοίχημα. Γι' αυτό μπαίνει φυλακή. Γι' αυτό είναι μέγα οργό στοίχημα, κατάλαβε. Στίχημα, δεν λέει διακοπέω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Με το δεύτερο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. Η οποία δεν έχει όνομα, συνεχίζει σταθερά. Θα βρούμε όμως. Σταθερά, Νίκο. Βεβαίως, Αγάπη Γαβριλίδου. Έχουμε πολλές αναλυτικές, ρε. Νίκος Παπαδόπουλος. Θα σταθήσουμε από Δευτέρα. Πολύ χαλαρή σήμερα, Αγάπη Γαβριλίδου. Με ένα ντύσιμο πολύ σπορτίβο, θα έλεγα. Πολύ. Πολύ χαλαρή και με ένα στυλ πολύ σπορτίβο, με φόρμα. Θα σε βλέπω κτλ. Και διαφήμιση κιόλας. Τα παίρνεις δηλαδή από τη συγκεκριμένη εταιρεία που έχει τις τσίχλες πάνω. Μέντος. Α, το λέει κιόλα. Στηρίζω Μέντος. Παίρνεις. Αν θέλετε να μου κάνετε διαφήμιση, εδώ είμαι. Παίρνεις λεφτά τουλάχιστον. Παίρνω. Παίρνεις κάτι. Και από αυτούς παίρνω. Και τα χάνεις στο στοίχημα. Κομμάτι. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 τα έχει μπροστά της η Αγάπη. Και περιμένω να τα διαβάσει. 2-3-10-287-3-8 ανοιχτές οι γραμμές για εσάς για να βγείτε στον αέρα της πόλης και να τα πείτε. Βεβαίως το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Αυτό το οποίο έκανες είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, θα το χαμηλώσουμε λίγο. Έξω λίγο δυνατά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα. Λοιπόν, μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα. Έχουμε γραμμή, βεβαίως. Πάμε. Καλησπέρα σας. Τώρα τον έχουμε το φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Γίνεται το όνειρο στην πραγματικότητα. Τι έγινε, φίλε? Για να παίζεις μουσική εσύ. Ναι, το ζει. Τις μουσικές που θέλεις. Το ζει. Το ζω. Ο άλλος που είναι πριν από μένα το ζει περισσότερο στο τέλειο μου, νομίζω. Όχι, γιατί δεν σε βάζει λένα ζευγάρα να ακούς. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Χρήσανθος, εντάξει, πρόσεξε με λίγο για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, εντάξει. Το 5.30. Τα βλούλες που
θυμάστε και αυτά. Ναι, το 5.30 είναι μια ειδησιογραφική εκπομπή. Αλλά ακούει η Λένα Ζεμπέρα ναι. τα χαλί. Το 6.30-7.30 είναι μια χαβαλετζίδικη εκπομπή. Αλλά ακούει πιο σοβαρό χαλί. Εντάξει. Ναι. Ο Χρήστος έρχεται εκεί προς το τέλος, ρε παιδί μου, κτλ. Εκτροχιάζει λίγο την, την κατάσταση. Έρχεται προς το τέλος ο Χρήστος, γιατί απέχει δηλαδή στο 5 με 6 και έρχεται 6 με 6.30. Ναι. Αυτό λες τώρα. Εκεί λίγο, δηλαδή πριν κλείσουμε. Ναι. Ξεφεύγει λίγο η κατάσταση. Δεν πειράζει. Δεν υιοθετώ, Χρήσανθε, δεν υιοθετώ. Δεν πειράζει. Χρειάζεται και αυτό να σου. Κοίτα να σου πω κάτι. Χρειάζεται και. Κάποιοι σε καλό δρόμο είστε. Χρειάζεται. Σε πολύ καλό δρόμο τη βλέπω έτοιμη για αύξηση. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται και αυτό γιατί να σου πω. Καλό και να κάνει η ιδιοσιογραφική εκπομπή, αλλά και αυτή η σοβαροφάνεια θα μα φάει στο τέλο. Θα μα φάει, Νίκο, συμφωνούμε. Δεν είμαστε και το BBC. Εγώ τώρα που ακούω ότι παίζει, λέω εντάξει. Τι εκεί είναι το όνειρό του πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή, που έβαλα τώρα δεν το έβαλα, εγώ το επέλεξε άλλος. Τώρα το πιτάκι. Δηλαδή. Αλλά τα χθεσινές μουσικές επιλογές και οι προχθεσινές, εντάξει, οκ. Okay. Τι έγινε, ρε φίλε. Έχουμε τίποτα από εκεί. Ανέβα το λίγο. Άστα εκεί, καλό είναι. Εντάξει, χαμηλό το λίγο. Κομπλέ είναι. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρτι κανονικό. Πάρτι κανονικό. Τι έγινε, φίλε, τι έχουμε. Ποιο είναι το ρεπορτάζ από τους δρόμους. Έχουμε το Στέλιο στο ρεπορτάζ από τον Περιφερειακό. Στέλιο, καλησπέρα. Ναι, πολύ κίνηση και στην πολίτικα τώρα κατεβαίνοντας για να βγεις για Λαμπράκι. Για πού, για Λαμπράκι. Στον καλύτερο δρόμο της πόλης. Στον καλύτερο δρόμο της πόλης. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Εκεί, ρε φίλε, δηλαδή ήμουνα την περασμένη Παρασκευή για φαγητό σε ένα γνωστό μαγαζί εκεί. Έχει πολλούς αργιανούς, αγάπη. Δεν νομίζω. Στην παλιά μου γειτονιά, Στέλιο, εκεί πέρα, να τα λέμε κι αυτά. Εσύ είσαι Κωνσταντινοπολίτικα, ρε εσύ. Δεν είναι Κωνσταντινοπολίτικα. Εσύ δεν το ξέρεις καλά το θέμα, μάλλον. Τι δεν ξέρω, εκεί δίπλα μένω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Άγιος Χριστό. Ο Άγιος Χριστόφορος. Ο Άγιος, εσύ είσαι στην Πηλαία. Πάμε παρακάτω. Όχι, είσαι στην Πηλαία. Ο Άγιος Χριστόφορος που βαφτίστηκα εγώ και έμενα στο απέναντι στενό είναι Ανοτούμπα. Δεν είναι Ανοτούμπα, είναι Κωνσταντινοπολίτικα. Όχι, είναι σύνορ. Σύνορ, Πηλαία είναι. Πηλαία πιάνεται εκείνο Στέλιο ή όχι, Ανοτούμπα δεν είναι. Πηλαία, Πηλαία. Ο Άγιος Χριστόφορος είναι Πηλαία. Και το στενό απέναντι τι είναι, ρε Στέλιο. Επιλέω, δεν είσαι. Κάτσε, ρε Στέλιο, δεν πάει έτσι. Τι είναι, δηλαδή, το ένα στενό είναι Τούμπα, το άλλο στενό είναι Πηλαία. Δηλαδή, εγώ για πέντε μέτρα είναι Πηλαία και Τούμπα, δηλαδή τώρα με έχει μπερδέψει λίγο. Για πέντε, καλά, έχει το άλλο το τριεθνές που είναι, να μην πούμε πού, που είναι Καλαμαριά, Πηλαία, Θεσσαλονίκη. Καλά, εκείνο είναι. Αυτό πάλι. Εκείνο είναι. Τριεθνές, ακριβώς. Καλαμαριά, Πηλαία, Θεσσαλονίκη. Τρομερά πράγματα. Εξαιρετικά. Δηλαδή, μια πολυκατοικία είναι Καλαμαριά και άλλη είναι Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε με όμως κάτι πολύ βασικό σαν λεπτομέρεια, φίλε, γιατί εδώ πέρα βγαίνουν ντοκουμέντα στην επιφάνεια. Ένας εγώ, δύο εσύ, τρεις ο Χρύσανθος, όλοι μεγαλώσαμε στην Τούμπα. Δάκρυα. Φίλε, έχει πάει. Άστε τώρα, εδώ ανοίξαμε σύνδεσμο στην Τούμπα. Κίτρινο μαύρη! Κίτρινο μαύρη! Μα είναι τώρα, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο. Έτσι. Ακουστήκατε και οι δύο. Ωραία παιδιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέτε. Έχουμε τίποτα άλλο, φίλε. Όχι. Να τα λέτε. Δεν άκουσα κομπή 5 με 6.30. Θα ανεβεί σε επανάληψη, μπορείς να ακούσεις εκεί. 5 η ώρα που ξυπνάω το πρωί. Σε άκουγα τώρα, γιατί δεν σε ακούω επανάληψη. 5 η ώρα με έχει επανάληψη. Πρώτα απ' όλα 5 ώρα ξυπνά. Ξεκινάμε από κάτι πάρα πολύ κακό, αλλά είναι τέτοια δουλειά σου, Στέλιο, που το καταλαβαίνω, δεν είναι θέμα. Οπότε να ζητήσουμε από. Τον κύριο Διευθυντή, φίλε, αυτό θα κανονίζει όλα. Εδώ πέρα, ο κύριο Διευθυντή. Τον υπεύθυνο προγράμματο. Υπεύθυνο προγράμματο, κάτι γιατί έχουν πολλού υπεύθυνου εδώ μέσα. Ποιο είναι υπεύθυνο προγράμματο. Ο είναι ο Χρήσανθο. Υπεύθυνο προσωπικού δεν είναι ο Χρήσανθο. Α, μπορεί. Δεν ξέρω, τα έχουμε πει. Είναι πολύ υπεύθυνο, Στέλιο. Ο κύριος Διευθυντής είναι ο κύριος αυτός που έχει. Ο κύριος Διευθυντής είναι ο ένας και μοναδικός Γεώργιος Αγόρας, φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων, κύριε υπεύθυνε προγράμματος, θέλουμε να βάλετε επανάληψη Νίκο Παπαδόπουλο και όλο Παπαδοτάρης 5 με 6 το πρωί. Σας κάλυψα. Ναι, καλό. Ωραία. Καλό. Εντάξει. Μπορώ να το πάρω και τηλέφωνο στον κύριο Τόρδο. Άννα, γεια σου. Άννα, γεια σου. Το έχει έτσι αλλιώ. Τέλειο μου, δεν είναι θέμα. Μπορεί να τον καλέσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσει. Τέλεια. Αυτό σου λέω. Να είστε καλά για να πάμε και στον επόμενο. Να βάλουμε ένα κουίζ από εβδομάδα. Ναι. Να βάλουμε, βεβαίως. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
Μας ακούτε, εσείς είστε. Ναι, ποιος είναι? Όπα, χοντρό. Χοντρό, αλλά αυτός είναι μίστης, 1100. Είναι μίστης. Αφού δεν δόθηκε απάντηση, καλά είμαστε. Δεν μπορώ, όχι φίλε, δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά είσαι δικός μας, εντάξει. Είσαι της συνωμοταξίας. Δεν σε κόβω. Λοιπόν, το ψευδόνυμο θα είναι αυτό. Ναι. Έτσι θα βγαίνω. Ωραίος. Μίστης. Μίστης. Είμαι ναι, ποιος είναι. Ο ναι, ποιος είναι. Μέχρι να πει ο Νίκος την απάντηση. Όχι, δεν μπορώ στον αέρα αυτό να το. Σε ιντερνετικό ραδιόφωνο που δεν θα είχαμε πρόβλημα, θα μπορούσα να την πω. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα κρατάω και ένα επίπεδο δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, είναι ωραία η εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ναι, λίγο όπως και του Κόλκα το πρωί είναι ωραία. Με τον Batman, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λίγο ξεφεύγει από το. Από το αθλητικό. Από το αθλητικό, δηλαδή, ναι, ναι. Δεν περίμενα ότι θα ζήσω να ακούσω το Σταύρο να κόβει παοκτσί. Δηλαδή αυτό. Να του λέει σταμάτα. Ναι, το άκουγα. Απίστευτο. Βγήκε να κάνει ναι, γιατί ξέρω, παιδιά, κάποια στιγμή. Εντάξει, φτάνει. Υπάρχει το All About Aris. Υπάρχει το Πάκο 24. Υπάρχει η Τρόικα που πλέον έχει μια ενημερωτική μορφή. Ναι. Εντάξει, σου... μιλήστε εκεί πέρα τώρα για κάνουμε τα. Κάνουμε στροφή στο χαβαλέ. Για να σου πω κάτι, το ραδιόφωνο είναι και παρέα. Εντάξει, ναι, και, ναι, και πολύ σοβαρή παρέα δεν γίνεται. Θέλει και λίγο να κάνουμε και το χαβαλέ μας και την πλάκα μας. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, θα τα κάνουμε και αυτά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να δώσουμε και ένα στοιχηματικό σήμερα να πάμε και ένα κουβά. Δεν ξεκινάς καλά όμως τώρα. Είναι... Ο κουβάς είναι στο αίμα μας. Σωστό, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και αυτό που είπε η Αγάπη πριν με σούτ με γκολ εκτός περιοχής, το ψάχνω κι εγώ, παιδιά, πάρα πολύ. Εγώ πέρσι το έπαιζα με Ολιβέιρα και Βιερίνια και με σούτ εκτός περιοχής και με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο καλά. Ειδικό στοίχημα. Καλά, ρε, στην Τούμπα δεν θυμάσαι πολύ. Το θυμάμαι που το έπαιξες και τότε το ανακάλυψα ότι υπάρχει ειδικό στοίχημα για σούτ εκτός γκολ με σούτ εκτός περιοχής. Και σου δίνει μεγάλες αποδόσεις. Ψέλα. Κάτι 15άρια, κάτι 18άρια τα δίνει. 17άρια, 18άρια δίνει πολύ. Ναι, με Μπακασέτα και Φορτούνη έχω πληρωθεί. Παρά λίγο Φορτούνη μία φορά. Ναι, και. Παίζει Φορτούνη, αγαπητέ. Ναι, ρε, εσύ. Μάλιστα. Είναι καλό, είναι καλό. Ειδικά ο Μπακασέτας που πέρσι στην ΑΕΚ βαρούσε από που έβρισκε. Εντάξει. Για δώσε ό,τι πήγαινε μέσα. Σήμερα το Μονρό της Μπάγερν. Οπα. Μπασκετάκι. Όχι, ρε, εσύ. Πολύ ψαγμένο μου σήμερα τώρα. Γιατί πληρωνόμαστε μόνο από μπάσκετ, όπως είπε και η Αγάπη πριν από NBA, ειδικά παιδιά είναι. Στην Ευρωλίγκα. Πληρώνει πολύ καλά ο Μίσιτς τα τρίποντα, over 1,5 τρίποντο, τις εφές. Όπα, εδώ πέρα, να τις θυματζίδες. Παιδιά, και αυτό το είχα πάρα πολύ πέρσι. Ωραία για κουμάρι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μια τριάδα και όποιος θέλει... Πέρσι τη σημειώνουμε. Πάει κουβά. Λοιπόν, over 1,5 τρίποντο τον Καλάθι. Ναι. Ποντάρουμε στον Καλάθι. Δυνατό, ναι. Over 6,5 assist τον Καπάτσο της Ρεάλ. Ναι. Και double-double τον Μονρό. Double-double θες κιόλας. Μονρό είσαι, Μιλγόκι, έπαιζες πλάκα πρέπει να κάνεις. Μονρό, βέβαια. Τώρα βέβαια. Με τη Βιλερμπάν, εντάξει. Πρέπει να κάνεις πλάκα. 8-30 βγάζει. Δεν το πούλησες καλά σαν τριάδα, εντάξει. Δηλαδή δεν έπεισες τον άλλον που σε ακούει να ρίξει μια ψηλή, αλλά το κρατάμε. Το κρατάμε είναι η αλήθεια. Να δούμε τι θα γίνει. Το κρατάμε και βγαίνουμε αύριο για τη συνέχεια. Είναι το γνωστό τρία βάζεις, τρία χάνεις. Αυτό ακριβώς. Το κρατάμε και αύριο βλέπουμε. Κάνουμε ταμείο αύριο. Όχι, δεν κάνουμε ταμείο αύριο. Έχουμε και αύριο Ευρωλίγκα. Εντάξει. Ξανά αύριο και θα μας δώσει. Το κρατάμε και πάμε φυλακή αύριο. Έτσι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Έχει στείλει ο φίλος ο Βασίλης ένα ωραίο όνομα για την εκπομπή. Γιατί όλοι οι πλάσοι έχει αντιληφθεί ότι ψάχνουμε και συνάδελφος μου έχει στείλει χθες. Για όνομα, καλό βέβαια, αλλά το εξήγησα το λόγο που δεν μπορεί να μπει. Εντάξει, ο Αντώνιος Σαριόγλου που έστειλε χθες, αδελφέ μου, το είδα λίγο πιο μετά και αποθέωνε για σύγκριση εθνικής ομάδας με GNTM. Θα τον έχουμε μια μέρα εδώ πέρα τον Αντώνη, έχει να δώσει ψωμί. Λοιπόν, βεβαίως. Λιμπερταδόρες. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Να το βγάλουμε, να τη βγάλουμε θύρα 107 και 4. Όχι. Όχι. Θύρα 107 και 4. Θύρα 107 και 4. Όχι. Για να βγαίνουμε στραβοστόμικα. Όχι. Εσύ θα είσαι η αγάπη. Γιατί δεν είμαστε οι μίστες. Και, και να ζητήσουμε και χορηγία από το τέτοιο, από το γνωστό καφενέ. Εντάξει, να πούμε είμαστε εδώ πέρα οι άνθρωποι σας. Ναι. Και σκέψου τώρα 70.000 άτομα που είναι το συγκεκριμένο γκρουπάκι να βγαίνουν εδώ πέρα. Θα σπάσει το τηλέφωνο στην κυριολεξία. Θα σπάσει το τηλέφωνο. Τετράωρη εκπομπή μετά. Τετράωρη εκπομπή. Καλά, εννοείται. Μην το κόψει και τέτοια. Και αύξηση, όχι παίρνω το μην. Νουπουδουβού. 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 Εντάξει. Όχι, βάλε με ένα πρώτο φίλο γιατί παίρνω από κινητό και πρέπει να βγω. Το ναι, ποιο είναι, κατάλαβε τι εννοούσε. Το έχει δει. Ποιο είναι, ποιο είναι. Το ναι, ποιο είναι. Όχι.
Θα στο δείξω να τελειώσουμε. Δεν το κατάλαβα, γι' αυτό λίγο σκάλωσα. Λέω κρούνε να καταλάβω κάτι. Θα στο δείξω. Πολλές άνοσες λέξεις αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει. Ζωντανό είναι αυτό. Όχι. Όχι. Είναι από χθες. Τρομερό, εξαιρετικά. Μέκασε με το δάχτυλο. Γιατί έτσι το έκανες, δεν γιατί χθες, δεν σημαίνει να το έκανες. Χθες εσύ έβλεπες Nova Sports Live και μου είπε ρώτησες αν είναι ζωντανό ή είναι σε επανάληψη. Και πήγα να πέσουν τα μικρόφωνα. Τώρα. Θα βγάλω μετά στο ΠΑΟΚ 24 συνάδελφο από την Αθήνα. Και το πρωί που το κανόνιζα. Συνάδελφο από την Αθήνα. Ναι. Ποιον? Θα με ακούσει ΠΑΟΚ 24 και να κάνε λίγο πρόμο, ρε αγάπη, στην εκπομπούλα σου. Κάνε λίγο πρόμο στην εκπομπούλα σου. Για την ώρα πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παραλίγο. Όχι. Δοκάει. Να ξαναπάρει. Τέλος πάντων, θα βγάλω συνάδελφο από την Αθήνα να μιλήσουμε λίγο για το μάτς με τη Λαμία. Και... Γιατί λες συνάδελφο από τη Λαμία, μιλήσετε για το μάτς με τη Λαμία. Ωχ, με δυσκολεύεις Νίκο, ώρες, ώρες πραγματικά δηλαδή. Για να δούμε τώρα αν έχουμε το φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, εσείς πώς είστε? Σέλησες κάτι για τα ρήφες προηγουμένως, κύριε Νίκο. Εγώ, τι? Είπες κάτι... Μπλε... Κάτι κακό πήγες να πεις, πρόλαβε η αγάπη. Μπλε φιλί. Έτσι, μπράβο, ρε, γιατί εγώ στηρίζουμε ασταμάτητα, ακούραστα, αυτό τι έγινε. Πρέπει να το πάρουμε εμείς για να το διαφημίσουμε. Όλοι τα ξέρουν εδώ πέρα, φίλε. Όλοι και όλες. Καλά, νομίζω ότι πλέον. Εγώ μόνο και μόνο για την υπομονή που δείχνετε με αυτά τα πατίνια που γυρνάνε στην πόλη. Όχι, ρε, έτσι όπως είναι η κατάσταση στα λεωφορεία, δεν είναι ταιριά να διαφημίσει κάτι στα ταξί. Όχι, παιδιά, τα λεωφορεία πλέον πέρα το γεγονός ότι είναι παλιά. Εντάξει, όχι, φίλοι, δεν είναι και πέρα. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σ' ακούω καμπάνα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δεν λέω για το καλοκαίρι που υπάρχει κόσμος που πραγματικά δηλαδή βγαίνετε έξω από σπίτι. Βάλτε λίγο σπρέι, βάλτε κάτι αρωματικό. Δεν γίνεται με τον κόσμο που υπάρχει. Σύντο συνοστισμό, πρόσεξε. Σύρωτη στο λεωφορείο είναι και πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να σε κλέψουν κιόλας. Εμένα τον αδελφό μου μια φορά τον είχαν πάρει όλο το τσαντάκι του εκεί πέρα. Από το πορτοφόλι βασικά μέσα από το τσαντάκι. Ναι. Και αφού είσαι μεγαλωμένος, Νίκο, στην Άνω Τούμπα, τη Θωμά Βασιλιάδη την ξέρεις? Την ποια? Θωμά Βασιλιάδη την οδό. Είναι ακριβώς μετά το ορφανοτροφείο. Το φανάρι. Ναι. Το επόμενο στον που κατεβαίνει στα κάτω. Ναι. Εκεί έχει μια πινακίδα που λέει, ναι, όρια Δήμου Πηλέας. Αλήθεια, πάει τόσο χαμηλά? Ναι. Εγώ επειδή σε μπλε φιλί έμενα Πανταζίδου 44. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Πηλέας. Δήμο Πηλέας. Πώς το λέμε, τυπικά, έτσι, τώρα εμείς όλο Άνω Τούμπα το λέμε. Ναι, στην ουσία είναι Άνω Τούμπα, αλλά το τυπικό του, ναι. Εγώ Άνω Τούμπα λέω Λαμπράκι. Δήμο Πηλέας. Γιατί πρόσεξε, είναι ένα στενό τώρα εκεί που έμενα, ακριβώς κάτω από τη Λαμπράκι. Είναι δύο στενά πιο κάτω από τη Λαμπράκι. Ένα. Στο Βερόπουλο εκεί, Βερόπουλο. Ακριβώς είναι το στενό απέναντι, ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου. Μπαμ, καρφί, εκεί πέρα. Α, τέρμα κάτω, ναι, εκεί πέρα. Όχι, είσαι τέτοιο, όχι. Εντάξει, περιοχή. Είναι Πηλέα, να ξέρεις. Πηλέα είναι. Εμείς Τούμπα μάθαμε. Άρα, Νίκο, είμαστε και συντοπίτες, ρε Νίκο. Εγώ Τούμπα, οι δικοί μου λέγανε μέρα. Αλλά κάτι λένε που λες, που έχω πάρει κάποιος εκεί της περιοχής, λένε ότι η επάνω πλευρά από τη Λαμπράκη, ακόμα και μετά το σήμα που λέει Δήμο Πηλέας, είναι Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Και η από κάτω είναι Δήμο Πηλέας ή το αντίθετο. Μιλάμε για ένα πράγμα, δηλαδή λες τώρα τι ακριβώς εδώ έχουμε το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη τώρα, κάτσε καλά δηλαδή που είναι... Εντάξει, πάει μαζί ρε. Τώρα είναι Καλλικράτη, δεν ξέρεις τι έξω. Με τον Καλλικράτη τα κάνανε, μην πω ότι τα κάνανε και τα έχουν μπερδέψει. Εμείς εδώ πέρα, εμείς στην Περαία ρε φίλε είμαστε, δηλαδή ένας Δήμος Θερμαϊκού ολόκληρος έχει μέσα την Περαία, το Μπαξέ, την Αγία Τριάδα, την Κερασιά, το Αγγελοχώρι, τη Μηχανιώνα, την Επανομή, το Μεσημέρι, τα έχουν κάνει ό,τι να είναι. Και πρόσεξε, πριν να γίνουν οι Καλλικράτηδες και όλα αυτά τα πράγματα, η Πηλέα ήταν ο τέταρτος δήμος στην χώρα σε έκταση. Αλήθεια. Μετά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, σε έκταση μόνο, ε. Ναι. Αφού φτάνει στο Παδιαβαλκανικό, φτάνει ρε παιδιά. Ναι, σωστό αυτό. Έχει αχτή Πηλέας, ναι. Αχτή Δήμου Πηλέας, πώς το λένε, ναι. Αχτή Δήμου Πηλέας, απίστευτο πράγμα. Το έχω δει και δεν το πειράζει. Δηλαδή, υπάρχει πινακίδα εκεί ακριβώς μόλις περάσει το φανάρι του Οικιά και στα δεξιά λέει αχτή Πηλέας. Πάντως, παιδιά, επειδή έχουμε πολλούς ταξιτζίδες, μπορείτε να έρχεστε να με παίρνετε να με πηγαίνετε Πηλέα. Κάθε βράδυ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε για εσάς, μην αγχώνεστε. Μπράβο, θα σας φτιάξουμε. Μεταξύ μετακινούμε. Τη μετακίνηση της αγάπης Γαβριλίδου προσφέρει ο... Εμείς την αγάπη Γαβριλίδου την πήραμε στο ταξί μια φορά πάντως. Να το, ε. Και δεν το θυμάμαι. Πάντα σε προσέχει. Είναι το παίρνω κάθε μέρα σχεδόν. Εκείνη την ημέρα... Μόλις έχεις βγει με το μιλούσες με τον Γκόλκα, είχε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, τι θυμάμαι, προπόνης ο ΠΑΟΚ. Κάτι και μόλις έχεις. Τελειώνεις την πώς το λένε, την κάνεις αποφώνηση, το κλείνεις και με σκόνεις στο χέρι. Από την Τούμπα την πήρες. Την,
Ναι, την Τούμπα, ναι. Α, από την Κλεάνθους κάτω χαμηλά. Ναι, ναι. Κατάλαβα ποια μέρα είναι. Κατάλαβα. Και με το που τελειώνει, θα μπαίνει εδώ. Πριν από. Ήταν πριν από ευρωπαϊκό που είχε συνεντεύξει τύπο και προπονήσει. Τώρα ξέρει τι ζημιά μα έχει κάνει. Τι, για πώς. Γιατί τώρα θα νιώσει ακόμα περισσότερο αναγνωρίσιμη. Τι λες, και ρε, μετά τις 7.30 στο break, ποιος την πιάνει, άστο, θα μας τα κάνει τώρα. Μη σου πω τι. Εμένα αν βλέπεις, με ξέρουν και μπλε φιλί. Πω, υπερβολή. Εσύ δεν παίρνεις ταξί, φιλαράκι, έτσι όμως, πράγματα. Εμείς είμαστε κυριλέ. Είσαι κυριλέ, είσαι καπιταλιστή. Καπιταλιστή. Όταν θα αγοράσει το όλα μπα, το άρι από το γρήγορο, θα γίνει καπιταλιστή. Με βάλε καπιταλιστή σε το αυτοκίνητο. Έχει και να μονάχα. Μικρέ, γράψε το σημείωμα εκεί πέρα να γράψει. Αυτό, αυτό, παιδί. Ο καπιταλιστή, φίλε, που έχει αυτοκίνητο που έχει πάρει 300.000 χιλιόμετρα. Εγώ, ρε φίλε, εμένα το δικό μου έχει ένα εκατομμύριο 350.000 χιλιόμετρα. Καλά, εσά τα δικά σα, αν είχαν φωνή. Θα κλαίγανε μέρα νύχτα. 70 ετών θεωρείται, να ξέρει. Τι μάρι καταξιωτικά εσύ. Σκόντα, αυτά σκυλιά, ε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Φίλε, το 4, το παλιό, το πρώτο που βγήκανε, φίλε. Από 15 χρονών. Πήγαινες, ας πούμε, στο περίπτωρο, ζητάς ένα μάλι μπροδόσκι με τουρμπίνα. Έχει τα πάντα, φίλε. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχε ανταλλακτικά για τα πάντα, τώρα δεν έχει. Τα Mercedes κρατάνε σε ταξί, γιατί βλέπω και πολλά Mercedes. Ναι, ρε, εντάξει. Κρατάνε και εκείνα στα τελεία. Αν βγάλουν προβλήματα, φίλε. Είναι ακριβά μετά. Για κουτουλιές, μετά μιλάμε. Εκεί είναι μετά δύσκολο. Πας αλλάζεις, από ό,τι έχω ακούσει, αλλάζεις, λέει, απλά φρένα, ρε παιδί μου, 300 ευρώ, ας πούμε. Που του λύνει κατευθείαν με την πρώτη. 300 ευρώ, φαρμακείο είναι αυτή. Με Mercedes. Καλημέρα σας, τι κάνετε, 300 ευρώ, μπαμ, στο κεφάλι. Γεια σας. Άσε φίλε, δεν πειράζει. Και μετά βγαίνει στον δρόμο, σου λέει άλλη, πάνε μες πάνω στη Δημητρίου Πολιορκητού. Λες, τα πήραμε τα λεφτά μας. Τα πήραμε. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ταξιτζής. Όχι, καμία σχέση. Του Μπιώτη 30 χρόνια. Όπα, εδώ είμαστε. 30 χρόνια. Λοιπόν, και 4 χρόνια πακέτο. Για να καταλάβεις διαφορές στην όρο Τούμπα Πηλαία, ναι, μπορεί να είσαι Λαμπράκι Πηλαία και ναι, στο αμέσως πιο κάτω στενό που είναι η Πανταζίδου να είσαι Τούμπα. Αυτό δεν είναι ανομαλία. Αυτό πώς γίνεται, ρε σύντομα. Είναι. Άμα κάτσεις και δεις το χάρτη, ναι, άμα κάτσεις και δεις το χάρτη, η μισή οδή είναι Τούμπα και άλλη μισή Πηλαία. Εγώ είμαι ένα στην Τζελέπη, μέχρι ένα. Η διπλανή μου οικοδομή ήταν Τούμπα και εγώ ήμουν Πηλαία. Και η από πάνω ακριβώς οικοδομή, η από πάνω ακριβώς οικοδομή ήταν Τούμπα. Και μιλάμε για ανομαλία τώρα. Να σας πω κάτι, να κλείσουμε στο ότι η Λαμπράκη όλη είναι Τούμπα. Εγώ άλλα Τούμπα την ξέρω. Καλά, εντάξει, θεωρητικά η άλλα Τούμπα είναι η. Η άλλα Τούμπα είναι η άλλα τώρα, ξέρω εγώ, εκεί στην καφετέρια, στην γωνιακή και τέτοια. Είναι πολύ κατάσταση, η άλλα Τούμπα. Η Λαμπράκη, από ποιο σημείο και μετά τυπικά είναι Πηλαία? Από εκεί που είπε ο άλλος, από το Μάβα Σιλιάδη. Έχει εκεί πέρα ακριβώς, έχει. Από τόσο πίσω. Ναι, έχει ταμπέλα, ναι, που από τη, έχει ένα σήμα σηκωμένο, ένα παλούκι, ρε παιδί μου, που από τη μια έχει σήμα Δήμο Πηλαίας και από την άλλη Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Πάρα να το δεις. Εσύ εκεί πέρα, των στενών εκεί πέρα είσαι, και εσύ. Χρόνια, πολλά χρόνια. Ωραία, εκεί μεγάλο. Και όλο τρεις Βαριανούς έχω δει, δεν ξέρω πού τους είδατε τους πόλους. Δεκαετία 90, ρε φίλε, τότε που έμενα εγώ, θυμάμαι τη Λαμπράκη, ειδικά και κοντά προς το γνωστό καφέ στη γωνία, δεν είχε τίποτα, ρε φίλε. Και τώρα δηλαδή πηγαίνω η πλέον. Η Λαμπράκη, τώρα μα μένεις, δεν χρειάζεται να πας κέντρο. Είναι εκπληκτική ανάπτυξη στην περιοχή. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά, όταν πήγαινε ο πατέρας μου στα Κωνσταντινοπολίτικα, ναι, και δεν υπήρχε, όχι σπίτι, ούτε ναι, κάτι δεν υπήρχαν. Ναι. Μόνο λόφος, δεν ξέρω τώρα άμα πρέπει να το λέω. Ναι. Μόνο γίνει καφετέρια πάνω το τούνελ, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Και ποιο ήταν το σημείο αναφοράς για μένα όταν ήμουν μικρός, τότε στην Τούμπα έχει κλείσει πλέον το μαγαζί. Εντάξει, δεν υπάρχει το εικόνα και ήχος, ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Ναι. Πολύ σημείο αναφοράς. Το κοτοπουλάδικο που έχει κοντά στην. Πώς τη λένε, ρε, στην Περεβού. Που είχε τώρα, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, κατάλαβες ποιον λέω. Από την αριστερή ναι, παραδίδελο προπό. Ναι, εκπληκτικό. Ακόμα υπάρχει εκείνο, ε. Στο περίπτερο. Ναι, και δίπλα που είναι η καφετέρια και εκείνο ήταν κοτοπουλάδικο πολύ παλιό. Ναι, και παλιά θυμάμαι επίσης έχει κλείσει και αυτό και νομίζω είναι κομμωτήριο πλέον στη γωνία στην Περιβού το 1-1. Ναι, ήταν. Ένα-ένα. Και απέναντι ακριβώς που είναι τώρα το Idea, η καφετέρια ήταν τα Κούτσουρα. Τα Κούτσουρα, τι εκεί, λέτε, ρε, τα παιδιά, Κούτσουρα, αυτά ρε φίλε, πω. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, του κολλητού μου ο πατέρας, ναι, δούλεψε πακέτο στα Κούτσουρα, ναι, με ποδήλατο.
Δεν υπήρχε πακέτο, ο μόνος που έκανε τα κούτσουρα με ποδήλατο και ξέρεις εκείνη τα ψυγιά και τα φαλιζόλ πίσω δεμένο, τα γύρω γύρω να εξυπηρετεί. Τα κούτσουρα εκπληκτικά. Και πώς λεγόταν εκείνη η μπουγάτσα δίπλα στο ένα και ένα, πώς λεγόταν ρε, που ήταν Πιανίδη. Α, μπράβο, ναι ρε, που τώρα έχει γίνει άλλο, το έχει πάρει ένας Φυσέρες. Το έχει πάρει άλλος. Ναι, μπουγάτσα είναι παραδίπλα. Τρομερή παραδίπλα, είναι το προπό και δίπλα κολλητά είναι η μπουγάτσα. Ναι. Δίπλα κολλητά η μπουγάτσα. Ωραία ρετρό τούμπα ρε φίλε, εκείνη ήταν και ωραία. Και τώρα εσύ που είσαι και παλιός του Μπιώτης όπως λες, πώς λεγόταν τα Κωνσταντινοπολίτικα παλιά? Αχ, δεν ξέρω φίλε. Και τι ήτανε? Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο. Λοιπόν, ήταν χωματερή και λεγόταν Τσιμπλούκα. Πώς? Τσιμπλούκα. Τσιμπλούκα. Δεν έχω ιδέα. Αυτό θα ξέρω τον πατέρα μου που είναι, τώρα σε λέω, από παππού στην Τούμπα. Παππού στην Τούμπα από την Τουρκία, ξέρω εγώ. Το μόνο σταθερό που θυμάμαι από Κωνσταντοπολίτικα είναι που κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τον πατέρα μου σε εκείνο το βεζινάδικο το ΕΚΟ που έχει προς τα γη. Και πηγαίναμε και πλέναμε το αυτοκίνητο και κάτω, έτσι όπως είναι Κωνσταντοπολίτικα, στη Χωματερή παλιά, τώρα έχει μεταφερθεί εδώ και χρόνια βέβαια, ήταν ο παιδικός σταθμός που πήγαινα. Καραμελίτσα. Καραμελίτσα ρε φίλε, ναι. Και το ρέμα, και το ρέμα εκεί πέρα το έχουν ονομάσει ρέμα Καραμελίτσα. Καραμελίτσα. Πίσω τον Άγιο Χριστόφορο το ρέμα λέγεται ρέμα Καραμελίτσα. Ναι ρε φίλε. Πηγαίναμε εκεί, μετά το μεταφέρανε, νομίζω ότι πήγανε κάπου προς τη Χαριλάου τώρα. Όχι εκεί. Δεν έχω ιδέα από το που πήγανε. Μετακόμισε. Ο παιδικός. Ναι, ο παιδικός. Εκεί είναι, μωρέ, πας στο δρόμο είναι. Όχι, ρε, έχει παιδικό εκεί. Έχει παιδικό, αλλά δεν ξέρω αν είναι Καραμελίτσα. Καραμελίτσα, ρε φίλε, τρομερά πράγμα. Ναι. Αυτά παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, του Γιώτη μου, να σε καλά. Στέλνει κι άλλος φίλος από Τούμπα. Δυνατός. Λέει ότι χθες σε κυνηγούσε για αυτό που έλεγε, σήμερα σε αποθεώνει, παιδί της Λαμπράκη 18 χρόνια έμενε εκεί πάνω. Ναι, εκείνη η λαμπράκι που είχαμε ζήσει εμείς ως παιδιά, ρε παιδί. Δεν θυμάμαι μου. Αυτά, αρέσει. Εγώ. Εσύ δεν τα θυμάσαι. Εντάξει, να σου πω κάτι, και εγώ εκεί πέρα έμεινα μέχρι το 98. Μέχρι τα 8 μου, δηλαδή 9 μου. Ναι. Εντάξει, αλλά ήταν μια άλλη ρομαντική λαμπράκι. Ήταν μια πολύ ωραία κατάσταση. Δεν τα θυμάμαι αυτά, όχι. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι πώς είναι τώρα. Είχε τώρα δηλαδή κάτι βίντεο. Τα καφέ δεν το συζητώ, δεν υπήρχαν ποτέ ούτε τα εστιατόρια, τα μαγαζιά, ούτε τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει μαγαζί που δεν έχει τη λαμπράκι πλέον. Μα είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν χρειάζεται πλέον να κατεβαίνεις κέντρο. Έχει ό,τι θες σε φαγητό, έχει και καλά εστιατόρια πλέον που μπορείς να πας να φας. Δεν χρειάζεται τραφικής με το κέντρο. Τα πάντα. Έχει ποτά, μαγαζιά, ωραία μπαρ που μπορείς να πας να πιεις τα ποτάκια σου. Γιάννης Μιστακίδης, στηρίζουμε. Τελείωσε. Το Mosaic. Είναι μέσα. Η παλιά του έκδοση δεν μ' άρεσε καθόλου. Η νέα έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Στηρίζουμε Γιάννη Μιστακίδη. Και ένας άλλος παίχτης του ΠΑΟΚ δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εκεί πέρα. Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά είναι βέβαια. Πιο προς κέντρο. Όχι προς κέντρο. Πάνω στη Λαμπράκη είναι. Ναι, προς κέντρο εννοώ. Προς κέντρο. Πηγαίνοντας, ναι, προς το κέντρο. Και αυτός δραστηριοποιείται. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εκεί πέρα το φαΐ πουλάει απίστευτα. Ναι, ρε, αυτό σου λέω. Δεν σου λείπει κάτι. Και μαγαζιά έχει και να φας έχει και καφέ έχει, τα πάντα έχει. Είναι πλέον δηλαδή κάποια στιγμή που θα φύγουμε από την Πειραιά, γιατί μας έχει κουράσει η αλήθεια σαν περιοχή. Κάποια στιγμή πρέπει νομίζω να πάω εκεί. Δεν έχει πολλά στη Λαμπράκη σπίτια. Κοιτούσαμε τώρα τελευταία. Έχει μια ωραία οικοδομή καινούρια τελευταία χρόνια την έχω σηκώσει. Στην Περεβού είναι. Όχι στην Περεβού. Όχι στην Περεβού, πιο πάνω, προς το Σεξού. Κάτσε, Ρενικό, μου πάω να μείνω στον περιφερειακό. Ποιο περιφερειακό, ρε, πάνω από τη Λαμπράκη. Αυτό σου λέω, στην Περεβού ψηλά, που είναι μια γυάλινη όλη. Ψηλή. Α, εκείνη, ναι. Α, πιάνετε Περεβού και πάνω από τη Λαμπράκη, πέρα εκείνο, που ανεβαίνει προς το δάσος. Τι λες, ρε. Εκείνο το δρόμο είναι. Νίριση. Εντάξει, πιάνετε, δεν ξέρω τι πιάνετε Περεβού εκεί. Εντάξει. Από την πάνω μεριά, από το εξίσου χέρι, έχει αυτή τη μεγάλη την. Το σχολείο. Και εκεί πήγαινα σχολείο. Θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, το 109 ήταν, που πήγαινα δημοτικό. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το. Είναι δημοτικό και γυμνάσιο κολλητά μαζί. Το δημοτικό νομίζω ήταν 109, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία χρόνια. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο. Εσύ είπες να φάμε παραπάνω του ΠΑΟΚ 24. Τι λες, μωρέ, έχουμε εδώ πέρα κανονείς πράγματα. Πώς συνέντευξες? Μία συνέντευξη έχουμε. Όχι, δύο έχουμε. Δύο? Ναι. Πέρα κάπου, Γαβριλού. Μία έχουμε για το μάτσο την Λαμία, Νίκο. Τι τέρας παραγωγικότητας εσύ. Με συνάδελφο από Αθήνα. Τέρας, ναι. Δεν θα μπερδευτούμε αυτή τη φορά με ονόματα, ξέρεις. Κάνε λίγο πριν game πάρκο. Γεια σας, κύριε Τάδε. Ναι. Θα πάμε στο σωστό άνθρωπο. Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Όχι. Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Είσαι και εσύ στην ουρά για το βιβλίο του Ντάνου. Μάλλον έχει κάποιο λάθος. Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Μάλλον λάθος έχετε κάνει. Μάλλον κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Κορυφαία τάκα ήταν μετά του Σταύρο που σου λέει πρόσεξε γιατί στο τέλος θα βγάλεις και το μαρινάκι. Χρήστος Δάρας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εμείς επιστρέφουμε αύριο σαν εκπομπή χωρίς όνομα. Γιατί ακόμα δεν έχουμε όνομα. Το βρήκα. Τα ορφανά. Έλεος, ρε Νίκο. Και σήμα ένα κεράκι. Έλεος. Τα ορφανά. Ναι, τα ορφανά. Οκ, okay, ναι. Εμείς επιστρέφουμε αύριο. Μένετε εδώ. Έτσι ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Ακολουθεί. ΠΑΟΚ 24 με ποιον? Με τον άγνωστο Χ.
Ποιο είναι ο άγνωστο. Θα χαιρετήσει τον κόσμο, άντε. Θα είσαι μόνη σου πάλι. Δεν σου λέω. Θα έρθει Σταύρο Κόλκα. Τι. Θα έρθει Σταύρο Κόλκα. Δεν σου λέω. Θα έρθει ο Κόλκα εδώ. Δεν θα είναι αποκλειστικό. Θα μείνει εδώ για να ακούσει. Καλά, λοιπόν, θα μείνω έτσι κι αλλιώ. Καλή συνέχεια σε όλου. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά από τι 6.30.